είναι μια δράση απόλυτα επιτυχημένη, μια δράση καινοτόμα, μια δράση που έρχεται να συμπληρώσει τις όποιες προσπάθειες γίνονται και σε εθνικό επίπεδο μέσω του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και του ΙΟΤ που στηρίζουν και αυτές τις δράσεις. Αλλά είναι δύο δράσεις οι οποίες θυμίζω ότι χρηματοδοτούνται και από τις δύο περιφέρειες, περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και περιφέρεια Ιωνίων Ίσων. Και δίδεται έτσι δυνατότητα με αυτή την επιπλέον δράση να προβληθεί το τουριστικό προϊόν αυτών των περιοχών. Επισημαίνω ότι ο τουρισμός είναι η βαριά βιομηχανία της χώρας μας. Ότι ο τουρισμός, το παγκοσμιοποιημένο και ανταγωνιστικό περιβάλλον στο οποίο ζούμε, είναι για κάτι το ευπαθές, κάτι το οποίο θέλει να βρίσκεσαι σε διαρκή εγρήγορση, κάτι το οποίο θέλει να βρίσκεσαι με οργανωμένες δράσεις, με καινοτόμες δράσεις, προκειμένου να προσελκύσεις το ενδιαφέρον των επισκεπτών και να είσαι σταθερά από τους βασικούς προορισμούς αυτού του κόσμου. Όμως φέτος αυτή η δράση έρχεται να προσθεθεί στις όποιες άλλες δράσεις έχουν πραγματοποιηθεί με επιτυχία από τους φορείς του τουρισμού, τους αυτοδιοικητικούς, αλλά κυρίως και από την ελληνική κυβέρνηση και το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης, με δεδομένο ότι υπάρχει αυτή η παγκόσμια οικονομική κρίση, η οποία έχει επηρεάσει και ουσιαστικά αλλά και ψυχολογικά τους πολίτες όλου του κόσμου. Όχι μόνο τους πολίτες της Ελλάδος, τονίζω, αλλά τους πολίτες όλου του κόσμου. Αυτές οι δράσεις λοιπόν έρχονται να τονώσουν την διαφήμιση των περιοχών μας, των περιοχών της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και των Ιωνίων Νήσων, να τονώσουν τη διαφήμιση για την Ελλάδα και να θυμίσουν κάτι το οποίο και ως περιφέρεια οφείλω να σας πω ότι με τις δράσεις μας στοχεύουμε μέχρι και το μήνα Μάιο να κάνουμε τέτοιου είδους ενέργειες και να τονίσουν ότι εδώ υπάρχει μια φιλόξενη χώρα, η Ελλάδα, με ιστορία, πολιτισμό, φυσικές ομορφιές, εναλλακτικές μορφές τουρισμού, η οποία μπορεί να υποδεχθεί και να φιλοξενήσει εκατομμύρια τουρίστες με επιτυχία όπως έχουμε πράξει όλα τα προηγούμενα χρόνια, θυμίζοντας επίσης ότι η ανάγκη για ξεκούραση, για ψυχαγωγία, η ανάγκη να πάει κάποιος διακοπές είναι μια πραγματικότητα. Και αυτό θα ισχύσει και φέτος. Ίσως με κάποιες περικοπές, αλλά αυτό θα ισχύσει και φέτος. Η ανάγκη για διακοπές του κόσμου είναι μια πραγματικότητα. Παράλληλα, εγώ στέλνω το αισιόδοξο μήνυμα σε όλους τους ανθρώπους στην περιφέρειά μας ότι όλες οι προσπάθειες που έχουν γίνει, που ήταν οργανωμένες, που ήταν υπεύθυνες και σοβαρές, έχουν μέχρι τώρα αποδείξει ότι θρέφουν καρπούς. Και εκτιμώ ότι στην έναξη της σεζόν δεν θα μετρήσουμε απώλειες. Αντίθετα, τα πράγματα θα είναι καλά με βάση, επαναλαμβάνω, και την περιραίωσα παγκόσμια κατάσταση λόγω της κρίσης που περιέγραψα. Θα είναι καλά για τον τουρισμό της περιοχής μας. Έχει γίνει μια μεγάλη προσπάθεια. Μέχρι τελευταία ώρα ο κόσμος θα επιλέξει που θα κάνει τις διακοπές του. Οφείλουμε εμείς με δράσεις συντονισμένες και οργανωμένες, μία από αυτές είναι και αυτή που πραγματοποιείται, επαναλαμβάνω, εδώ με τα πλωτά σεμινάρια τουρισμού, να μπορέσουν να τονώσουμε, επαναλαμβάνω, το ενδιαφέρον του κόσμου, γιατί η αναγκαιότητα για διακοπές υπάρχει, ώστε να έρθουν κοντά μας. Εκφράζω λοιπόν την απόλυτη βεβαιότητά μου ότι θα ολοκληρωθούν με επιτυχία τα πλωτά σεμινάρια τουρισμού και εκφράζω επίσης την πεποίθηση ότι χάρη στις οργανωμένες προσπάθειες που έχουν γίνει από την κυβέρνηση, την ελληνική κυβέρνηση, από τους φορείς αυτοδιοίκησης και του τουρισμού, από όλους τους ανθρώπους που αγαπάμε την Ελλάδα και τον τουρισμό, θα φέρουν αποτελέσματα και η φετινή σεζόν, η καλοκαιρινή σεζόν, θα είναι μια σεζόν καλή, που θα γεμίσουν τα ξενοδοχεία μας, τα νοικιαζόμενα δωμάτια, οι χώροι που μπορούν να φιλοξενήσουμε τους πολίτες, ώστε να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Κλείνοντας, θέλω να επισημάνω και το εξής. Έχουν γίνει συνεννοήσεις ώστε και από τα υπουργεία τα οποία μπορούν να μας τονώσουν με τις δράσεις τους από εσωτερικό τουρισμό να ενισχυθούμε φέτος. Αναφέρομαι και στα εισιτήρια τα οποία δίδονται κατά καιρούς από την Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς για την νεολαία και εκδρομές της νεολαίας, αλλά και στα εισιτήρια κοινωνικού τουρισμού τα οποία δίδονται από το Υπουργείο Κοινωνικής Απασχόλησης και τις κουρασγιέρες που τα τελευταία χρόνια βλέπετε ότι μας φέρνουν πολύ κόσμο στην περιοχή μας. Συν την εσωτερική διαφήμιση την οποία θα πραγματοποιήσουμε και πραγματοποιούμε, επιδιώκοντας να έρθει και εγχώριος τουρισμός στα νησιά μας, θα φέρει το θεμητό αποτέλεσμα. Συνδυασμός λοιπόν εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες από το εξωτερικό, εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες από την Ελλάδα, θα γεμίσουν και πάλι τα νησιά μας που έχουν τις υποδομές, που έχουν τους ανθρώπους να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις οι οποίες υπάρχουν σήμερα και τις απαιτήσεις που είναι λογικό να έχει ο τουρίστας Έλληνας και ξένος του 21ου αιώνα. Hallo, ich heiße Anastasios Strikos, ich bin zwar Grieche, aber ich wohne in Wien. Ich bin Musiker und ich bin leidenschaftlicher Freund der Online-Sendung En Lefko.
Από την πλευρά της ΙΚΟ έδειξε το καλύτερό της αυτό. Είχαμε πάρα πολύ καλό υλικό, και τα βίντεό μας και η παρουσίασή μας, αλλά και τα διάφορα δωράκια που κάναμε φέτος, στους, οι εκπλήξεις που είχαμε στους καλεσμένους μας, τράβηξαν το ενδιαφέρον και απέσπασαν τα καλύτερα σχόλια. Εμείς κάθε βράδυ κάναμε κλήρωση σε όλους όσους ερχόντουσαν ένα λάπτοπ κομπιούτερ. Εκτός αυτού είχαμε πολλά αλλά έτσι ωραία δωράκια, όπως USB stick, mousepad με το λογότυπο της ΚΟ. Από τους εκατοντάδες επισκέπτες, tour operators και πράκτορες που είχα την ευκαιρία να μιλήσω σε αυτές τις μέρες που βρισκόμαστε εδώ, εισέπραξα πολύ καλά σχόλια για τα νησιά μας. Σίγουρα θα υπάρξει κάποια πτώση, αυτό είναι δεδομένο, και ας μην απατώμαστε, έτσι. Κοιτάμε να την μειώσουμε στα όρια κάτω από διψήφιο νούμερο. Αν το πετύχουμε αυτό, θα είναι μια πετυχημένη χρονιά, διότι άλλες χώρες θα υποφέρουν πολύ περισσότερο και άλλοι προορισμοί στην Ελλάδα. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι φέτος, λόγω της κρίσεως, οι χαμηλές τιμές. Οι ξενοδόχοι έχουν κατεβάσει τις τιμές όσο γίνεται. Όμως πρέπει να κάνουν το ίδιο και οι εξωξενοδοχειακοί παράγοντες, τα εστιατόρια, οι καφετέριες. Είναι αυτό που επηρεάζει πάρα πολύ την κρίση του τουρίστα και την απόφασή του αν θα έρθει σε εμάς ή θα πάει κάπου αλλού. Τα ξενοδοχεία σχεδόν πλέον έχουν τις ίδιες τιμές παντού. Αρχίζει λοιπόν να ψάχνεται και έξω τα ξενοδοχεία τι γίνεται. Είναι ανήκουστο να έχουμε περάσει από τόσες πρωτεύουσες εδώ και τόσες μεγάλες πόλεις και να βρίσκουμε τον καφέ με 1,5-2,5 ευρώ και στα νησιά μας ένας φραπές ή ένα καπουτσίνο να έχει 3,5-4-5 ευρώ. Δηλαδή πρέπει να βάλουμε λίγο νερό στο κρασί μας και εμείς και να σοβαρευτούμε. Το θετικότερο από όλη αυτή την διαδρομή που έχει αναδειχθεί είναι η για πρώτη φορά η σύμπραξη πολλών τουριστικών προορισμών, και η οποία αυτή ανέδειξε ένα κυρίαρχο θέμα. Το ότι αυτό που και η παροιμία λέει η ισχύς εν τη ενώση, απέδειξε το ότι με το να δίδεται η δυνατότητα στους tour operators να έχουν περισσότερη επαφή με περισσότερους από έναν τουριστικούς προορισμούς, έκανε αυτό το ταξίδι να είναι πολύ πιο ενδιαφέρον και ταυτόχρονα να ξεφύγουμε, να πέσουμε έξω σε όλα τα στατιστικά στοιχεία προσέλευσης των επισκεπτών και των ανθρώπων των σεμιναρίων. Δηλαδή μιλάμε, κλείνοντας τη σημερινή ημέρα, για μια αύξηση προσελεύσεων για πρώτη φορά σε όλα τα σεμινάρια, τα απλωτά σεμινάρια, της τάξεως του 30-35%. Αυτό είναι ένα θετικό στοιχείο, ένα ενθαρρυντικό στοιχείο, και εγώ σαν εκπρόσωπος φορέως επιχειρηματιών του νομού μας, αυτό που μπορώ να σας πω σίγουρα είναι θα προσπαθήσω με τα μανίας και με όλες τις δυνάμεις μου να αναδείξω το ότι αυτό το εγχείρημα που ξεκίνησε φέτος για πρώτη φορά δοκιμαστικά θα πρέπει πάση θυσία να συνεχιστεί, θα πρέπει πραγματικά να γίνει ένας καλύτερος συντονισμός για να μην γίνεται τόσο κουραστικό, και έτσι θα αναδείξει το μεγαλείο του νησιωτικού συμπλέγματος της Ελλάδας, που είναι το μοναδικό
και δεν έχει να φοβηθεί ούτε να ζηλέψει τίποτα από οποιονδήποτε άλλο τουριστικό προορισμό.